Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία του Brian Wildsmith. Μετάφραση Γιάννας Καρβέλη από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά χρόνια, σε μια πόλη που την έλεγαν Ναζαρέτ, γεννήθηκε ένα γαϊδουράκι. Όταν το γαϊδουράκι έγινε 9 μηνών, η μητέρα του έφυγε για ένα μακρινό ταξίδι με την κυρά της, τη Μαρία, και τον αφέντη της, τον Ιωσήφ. Προτού φύγουν, ζήτησαν από μια γειτονοπούλα τους, τη Ρεβέκα, να φροντίζει το γαϊδουράκι για όσο καιρό θα έλειπαν. Αλλά το γαϊδουράκι ήταν πολύ στεναχωρημένο χωρίς τη μαμά του και αρνιόταν να φάει. Έτσι η Ρεβέκα, αφού πήρε μαζί της λίγο φαγητό και νερό, υποσχέθηκε στο γαϊδουράκι ότι θα πήγαιναν να συναντήσουν τη μαμά του. Ξεκίνησαν λοιπόν να βρουν τη Μαρία και τον Ιωσήφ. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο που ταξίδευε σε πόλεις και χωριά. «Μήπως είδατε μια γαϊδουρίτσα παρέα με έναν άντρα και μια γυναίκα?» ρώτησε η Ρεβέκα έναν ταξιδιώτη. «Ναι, με προσπέρασαν στο δρόμο για την Ιερουσαλήμ», απάντησε ο ταξιδιώτης. Η Ρεβέκα και το γαϊδουράκι πήραν το δρόμο για την Ιερουσαλήμ. Σε λίγο συνάντησαν ένα φρουρό που στεκόταν μπροστά σε ένα ολόχρυσο παλάτι. «Μήπως είδατε μια γαϊδουρίτσα παρέα με έναν άντρα και μια γυναίκα?» ρώτησε η Ρεβέκα το φρουρό. «Ναι, από εκεί πήγαν», απάντησε ο φρουρός. «Αλλά μη χασομεράτε εδώ, γιατί έχουν έρθει σπουδαίοι επισκέπτες να δουν το βασιλιά μας, τον Ηρώδη». Η Ρεβέκα και το γαϊδουράκι συνέχισαν το δρόμο τους. Δεν πέρασε πολλή ώρα και συνάντησαν κάτι βοσκούς που φύλαγαν τα κοπάδια τους. «Μήπως είδατε μια γαϊδουρίτσα παρέα με έναν άντρα και μια γυναίκα?» τους ρώτησε η Ρεβέκα. «Ναι, τους είδαμε. Προς τη Βηθλεέμ πήγαιναν», απάντησαν οι βοσκοί. Έτσι το γαϊδουράκι και η Ρεβέκα προχώρησαν. Ξαφνικά μια υπέροχη μελωδία πλημμύρισε τον ουρανό. Την ίδια στιγμή ένα λαμπερό αστέρι πρόβαλε πάνω από τη μικρή πόλη τη Βηθλεέμ. Όταν έφτασαν στη Βηθλεέμ, είδαν έναν άντρα να στέκεται στο κατώφλι ενός πανδοχείου. Η Ρεβέκα τον ρώτησε αν είχε δει τη Μαρία με τον Ιωσήφ και τη γαϊδουρίτσα. «Ναι», απάντησε εκείνος. «Ζήτησα να μείνουν εδώ, μα δεν υπήρχε χώρος. Έτσι τους πρότεινα να περάσουν τη νύχτα στο στάβλο». Και ο πανδοχέας έδειξε στη Ρεβέκα το δρόμο. Ο στάβλος ήταν λουσμένος σε ένα υπέροχο φως που έριχνε το λαμπερό αστέρι από ψηλά. Όταν η Ρεβέκα και το γαϊδουράκι πλησίασαν, άκουσαν τη μαμά γαϊδουρίτσα να γκαρίζει και ένα μωρό να κλαίει. Η Ρεβέκα και το γαϊδουράκι μπήκαν στο στάβλο, όπου είδαν τη Μαρία με τον Ιωσήφ και τη μαμά γαϊδουρίτσα. Και μέσα σε μια φάτνη είδαν ένα νεογέννητο μωρό. «Τι όνομα θα του δώσετε?» ρώτησε η Ρεβέκα. «Το όνομά του είναι Ιησούς», απάντησε η Μαρία. Μετά από λίγες μέρες, το γαϊδουράκι και η μαμά του έφυγαν για την Αίγυπτο μαζί με τη Μαρία, τον Ιωσήφ και τον μικρό Ιησού. Η Ρεβέκα επέστρεψε στο σπίτι της πάνω στη ράχη της καμήλας ενός μάγου. Αργότερα η Μαρία και ο Ιωσήφ γύρισαν στη Ναζαρέτ. Έτσι ο μικρός Ιησούς μεγάλωσε εκεί. Και η πιο καλή του φίλη ήταν η Ρεβέκα.